Μας Ιησού Χριστού θα διαβάσουμε από την σελίδα 242. Σελίδα 242 από το βιβλίο των Κριτών. Επαναλαμβάνω, 242 σελίδα, Κριτές, ζήτα κεφάλαιο, 7ο κεφάλαιο. Διαβάζουμε τα πρώτα 16 εδάφια με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τότε ο Ιεροβαάλ, ως της σύνο Γεδεών, εξηγέρθη πρωί και πάσο λαός ο μεταυτού και στρατοβέδευσαν πλησίον της πηγής Αρόδ. Το δε στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήτο κατά το βόρειον αυτών προς τον λόφον Μορέχ εν τη Κοιλάδη. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός ο μετασού, ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτας εις την χείραν αυτού. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου, λέγον, η χείρ μου με έσωσε. Τώρα λοιπόν, κήρυξον εις επίκον του λαού, λέγον, ως της είναι δηλός και φοβούμενος, αστρέψει και ασπεύσει από του όρους Γαλάδ. Και έστρεψαν εκ του λαού 22.000 και έμειναν 10.000. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, ο λαός είναι έτη πολλής, καταβίβασον αυτούς εις το είδωρ, και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς εις ε. Και περί ούτινος σι είπω, ούτος θέλει ελθεί μετά σου, αυτός θέλει ελθεί μετά σου. Και περί ούτινος σι είπω, ούτος δεν θέλει ελθεί μετά σου, ούτος δεν θέλει ελθεί. Και κατεβίβασε το λαόν εις το είδωρ, και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, πάσος της λάψη με τη γλώσσαν αυτού από του ύδατος καθώς λάπτει ο σκύλος, τούτον θέλει στήσει χωριστά, και πάσος της κάμψη τα γόνατα αυτού διαναπεί. Και ο αριθμός των λαπτώντων με την χείραν αυτών προς το στόμα αυτών ήτο 300 άνδρες. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού έκαμψε τα γόνατα αυτών δια να πει ο συνείδωρ. Και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών δια των 300 ανδρών ήτινες έλαψαν θέλω σώσει ημάς και θέλω παραδώσει τους Μαδιανίτας εις την χείραν σου. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού ας υπάγωσιν έκαστος εις τον τόπον αυτού. Έλαβε λοιπόν ο λαός τα στροφάς εις τας χείρας αυτών και τας σαλπίγκας αυτών και απέπεμψεν άπαν το υπήλπον του Ισραήλ έκαστον εις την σκηνήν αυτού και κράτησεν τους 300 άνδρας και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ή το υποκάτω αυτών εν τη Κοιλάδη. Και την αυτή νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, σηκώθητη, κατάβα εις το στρατόπεδον, διότι παρέδωκα αυτόν εις την χείραν σου. Αλλά εάν φοβήσαι να καταβείς, κατά βασί και οφουρά ο δούλος σου στο στρατόπεδον και θέλεις ακούσει τη λέγουσιν και μετά ταύτα εχείρε σου θέλουσιν ενδυναμωθεί και θέλεις καταβεί στο στρατόπεδον και κατέβει αυτός μετά του φουρά του δούλου αυτού έως της προφυλακής του στρατοπέδου ο δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν εξυπλωμένοι εν τη Κοιλάδη ως ακρίδες κατά το πλήθος και εκάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι ως η άμος παρατοχήλος εις θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ότε ήλθεν ο Γεδεών, ιδού άνθρωπος της διηγήτω προς τον πλησίον αυτού όνειρον και έλεγεν, ιδού ονειρεύθην όνειρον και ιδού ψωμίων κρίθινων κυλιόμενων εν το στρατοπέδο του Μαδιάμ, ήλθε εις τα σκηνάς και εκτύπησε αυτάς και έπεσον και ανέτρεψεν αυτάς και έπεσον εσκηνέ. Και απεκρίθη ο πλησίον αυτού και είπε: Τούτο δεν είναι η μυρομφέα του Γεδεών, ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραηλίτου. Ο Θεός παρέδωκε εν στην χείραν αυτού τον Μαδιάμ και άπαν το στρατόπεδον. Και ως ήκουσεν ο Γεδεών την διήγηση του ονείρου και την εξήγηση αυτού, προσεκίνησε και επέστρεψε εις το στρατόπεδο του Ισραήλ και είπε: Σηκώθητε, διότι ο Κύριος παρέδωκε εις την χείρα σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν, Κύριε. Δεν έχεις ανάγκη αυτούς που νομίζεις ότι σου χρειάζονται. Αυτό είναι το μήνυμα που σου δίνει σήμερα ο Λόγος του Θεού. Δεν έχεις ανάγκη αυτούς που νομίζεις ότι σου χρειάζονται. Και τι έχεις ανάγκη? Ανάγκη έχεις τον Χριστό. Δεν έχει σημασία πόσοι ή ποιοι είναι μαζί σου. Όπως επίσης δεν έχει σημασία πόσοι ή ποιοι είναι εναντίον σου. Εκείνο που έχει σημασία είναι
εάν είναι μαζί σου ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι μαζί σου όταν και εσύ είσαι μαζί Του. Εάν εσείς είσαστε μαζί μου, τότε και εγώ θα είμαι μαζί σας, λέγει Κύριος. Αυτό έχει σημασία. Γιατί εάν ο άνθρωπος στρέφει το βλέμμα του διαρκώς σε εκείνους που νομίζει ότι έχει ανάγκη να βρίσκονται στο πλάι του, κάποια στιγμή αυτή του η ανάγκη θα τον απογοητεύσει, διότι οι άνθρωποι άνθρωποι είναι και απογοητεύουν τους άλλους ανθρώπους. Όπως και εσύ μπορεί να απογοητεύσεις κάποιον άλλον, έτσι και οι άλλοι, εάν σε αυτούς βλέπεις και αν από αυτούς εξαρτάται η ειρήνη σου ή η χαρά σου, μπορεί να σε απογοητεύσουν. Και όταν ο άνθρωπος βλέπει σε άλλους ανθρώπους και η ευτυχία του εξαρτάται από το αν έχει αυτόν, αυτήν ή αυτούς που θέλει δίπλα του, επιμένει να λειτουργεί σε αυτή τη λογική, τότε είναι βέβαιο ότι θα πάρει και λάθος αποφάσεις. Σαν αυτή την απόφαση που πήρε ο Σαούλ, ο οποίος είχε μάθει να στηρίζεται στο πλήθος. Κάποια στιγμή έφυγε το πλήθος, κλονίστηκε, έχασε την εμπιστοσύνη του στην οδηγία του Θεού που του είχε δοθεί και τελικά αποφάσισε να κάνει εκείνο το οποίο δεν του επιτρέπεται. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη βασιλεία. Στην ίδια ακριβώς θέση κάποτε βρέθηκε και ο Δαβίδ. Όταν στη Σικλάγ οι Αμαλικίτες άρπαξαν τα γυναικόπαιδα, ο λαός έβγαλε πέτρες για να τον λιθοβολήσει. Ο Δαβίδ όμως εκρατεώθη εις Κύριο των Θεών αυτού. Μπήκε κάτω από τη διακονία του Πνεύματος του Αγίου, είπε στον Αβιάθαρ, φέρε μη εντάφθα το εφόδ, το εφόδ είναι η διακονία του Πνεύματος του Αγίου, του μίλησε ο Θεός και του είπε πήγαινε να τους ελευθερώσεις. Και μέχρι εδώ όλα καλά. Παίρνει 600 άνδρες, τρέχει κατόπιν στο κυνήγι των Αμαλικητών και στην πορεία του φεύγουν 200. Ακριβώς το αντίθετο φαίνεται να γίνεται από αυτό που του υποσχέθηκε ο Κύριος. Όμως ο Δαβίδ εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού. Ήρθε σε επαφή με το Πνεύμα το Άγιον που τον έφερε σε συνάντηση με το Λόγο και ο Λόγος τώρα είναι αυτός που καθορίζει την ζωή του, τις επιλογές του και τις αποφάσεις του. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ναι, μεν οι 200 έμειναν πίσω και τον άφησαν, αλλά τελικά όμως ο Δαβίδ, ακριβώς επειδή δεν έβλεπε σε αυτούς αλλά έβλεπε σε αυτό που του είπε ο Θεός, τελικά ελευθέρωσε όλους αυτούς και αυτά που είχαν διαρπάξει οι Αμαλικίτες. Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν είναι δυνατόν να εξαρτάσαι από τον αν έχεις τον Α ή τον Β ή τον Β ή τους Γ στο πλάι σου. Δεν είναι αυτοί που θα σε κάνουν ευτυχισμένο ή ευτυχισμένη. Δεν είναι αυτοί που θα σου δώσουν την ευόδοση ή την ευλογία. Την ευλογία και την κατευόδοση θα στην δώσει μόνον ο Χριστός αν εμπιστεύεσαι την φωνή του Πνεύματος του Αγίου που σε φέρνει σε επαφή με το Λόγο. Όταν είσαι σε επαφή με το Λόγο όλα θα πάνε καλά. Ο Γεδεών, άνθρωπος του Θεού, τον εσήκωσε, τον έβγαλε στην επιφάνεια από το πουθενά. Κοιτάξτε τι λέει στο πρώτο εδάφιο. Τότε ο Ιεροβαάλ, ως της είναι ο Γεδεών, εξηγέρθη πρωί και πάσο λαός ο μεταυτού και στρατοπέδευσαν πλησίων της πηγής Αρόδ. Το δε στρατόπεδο των Μαδιανιτών ή το κατά το βόρειον αυτών προς τον λόφο Μορέχ εν Τικυλάδη. Είναι διαβεβαιωμένος ότι ο Θεός θα είναι μαζί του. Ο Θεός φρόντισε να του εκπληρώσει όλα τα σημάδια που έβαλε προκειμένου να διαβεβαιωθεί ότι δεν πάει μόνος του στη μάχη. Πότε ο Θεός τον διαβεβαίωσε? Πότε εξεπλήρωσε όλα τα σημεία, όσο απίθανα και αν ήταν αυτά που του έθεσε? Όταν ο Γεδεών αποφάσισε να κάνει αυτό που του είπε ο Θεός και να συντρίψει το άγαλμα του πατέρα του. Δηλαδή, τα σημάδια του Θεού εξεπληρώθησαν και οι διαβεβαιώσεις του Θεού εις αυτόν έγιναν αναμφισβήτητες,
όταν αποφάσισε να έλθει σε σύγκρουση με το παρελθόν και το παρόν του για να εξασφαλίσει το μέλλον του. Αυτό είναι ένα μήνυμα που δίδει σε σένα σήμερα ο Θεός, ώστε να σου φύγει η αμφιβολία, η ταραχή και να οδηγηθείς στην έκβαση. Ο Θεός θα κάνει εκείνα τα οποία δεν φαντάζεσαι. Εάν σήμερα ανταποκριθείς στην πρόσκλησή του να έρθεις σε σύγκρουση με το χθες σου και το τώρα σου για να αναλάβει εκείνον στο αύριό σου. Από τη στιγμή που ο Γεδεών το κάνει αυτό, όλα αλλάζουν. Του φεύγουν οι αμφιβολίες, του φεύγουν οι ανησυχίες, του φεύγουν οι ανασφάλειες και του έρχονται μόνον βεβαιότητες. Έχουμε ανάγκη βεβαιοτήτων αυτόν τον καιρό, γιατί είναι ένας καιρός που κυκλοφορεί πολλή αμφιβολία και άφθονη ανασφάλεια. Όμως ο Κύριος έχει αναλάβει το αύριό σου. Εάν εσύ σήμερα έρθεις σε σύγκρουση με το παρελθόν και το παρόν σου, τότε ο Κύριος διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο το μέλλον σου. Και είπεν Κύριος προς τον Γεδεών. Μιλάει ο Θεός. Με ποιους? Με εκείνους που βρίσκει πρόθυμους να συνεργαστούν και να συνεννοηθούν μαζί του. Τι χαρακτηριστικό έχει ο Γεδεών και του μιλάει ο Θεός κάθε τόσο? Γιατί αδέρφια, ο Θεός σε όλους μας, ανεξαιρέτως ηλικίας, εμπειρίας, μορφώσεως, κοινωνικής τάξης ή παλαιότητος, θέλει να μας μιλάει κάθε τόσο. Το πιστεύεις? Σε σένα προσωπικά. Ο Θεός θέλει να σου μιλάει κάθε τόσο. Και κάθε φορά που σου μιλάει, να έρχεται ειρήνη στην καρδιά σου και οι απαιτούμενες εκβάσεις. Τι είναι αυτό που είδε ο Θεός στο Γεδεών? Και τι ψάχνει να βρει ο Θεός σε σένα και σε μένα? Για να μας μιλάει κάθε τόσο. Κάθε τόσο που το έχουμε ανάγκη. Είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ο Γεδεών. Το πρώτο ήταν ότι ψαχνόταν. Διαρκώς αναρωτιόταν γιατί ο Θεός δεν ενεργεί σήμερα όπως το παρελθόν. Το δεύτερον, δεν είχε σε καμία υπόλοιψη των εαυτών του. Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Θεωρούσε τον εαυτόν του ακατάλληλο και ανεπαρκή. Το τρίτον, ήρθε σε σύγκρουση με το παρελθόν και το παρόν του, συντρίβοντας το άγαλμα του πατέρα του, με κίνδυνο να έρθει σε ρήξη και με την οικογένειά του και με όλους τους συμπολίτες του. Και το τέταρτον ήταν το γεγονός ότι ο Γεδεών, πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση, έβαζε σημάδια προκειμένου ο Θεός να τον διαβεβαιώσει ξανά και ξανά ότι είναι μαζί του. Σε αυτό το τέταρτο θα ήθελα να κάνω μία μικρή επισήμανση. Στην Παλαιά Διαθήκη επετρέπονται τα σημάδια ως μέσον ή ως εργαλείο να κατανοήσω εάν ο Θεός είναι ή δεν είναι μαζί μου, εάν θέλει ή αν δεν θέλει κάτι. Στην Καινή Διαθήκη σημάδια δεν υπάρχουν. Το τονίζω και το επαναλαμβάνω. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν τα σημάδια τα οποία έβαζε ο άνθρωπος στον Θεό. Στην Καινή Διαθήκη τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Και ξέρετε γιατί? Διότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μας και με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος από μέσα μας πορευόμαστε, όχι με σημάδια. Σημάδια στην Καινή Διαθήκη βάζει ο Θεός σε εμάς για να μας πείσει ότι είναι ζωντανός, ότι είναι ανεστημένος και ότι είναι μαζί μας. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει σημάδι να βάζει ο άνθρωπος στο Θεό για να τον διαβεβαιώσει αν θέλει ή αν δεν θέλει κάτι. Το σημάδι της Καινής Διαθήκης είναι η πλήρωση και η οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αρκετά σημάδια κατά καιρούς έχουν μπει και πολλά δράματα έχουν συμβεί. Στην Καινή Διαθήκη
η οδηγία του Αγίου Πνεύματος δια της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου οδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια. Αυτά τα χαρακτηριστικά, τα τέσσερα, τα είχε ο Γεδεών. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο Θεός, βλέποντας άνθρωπο πρόθυμο, διαθέσιμο, που να διψάει για την φωνή του, του μίλαγε εις τρόπον ώστε να πάρει από μέσα του φόβους, ανησυχίες και αμφιβολίες. Είπε λοιπόν ο Γεδεών, μάλλον ο Κύριος προς τον Γεδεών, «Πολύς είναι ο λαός ο μετασού». Το άκουσμα αυτό, σε μια πρώτη ανάγνωση, η ακρόαση, προκαλεί ψυχρολουσία. «Πολύς είναι ο λαός των 32.000 όταν πρόκειται να τα βάλουμε με 135.000. Γιατί στο 8ο κεφάλαιο και στο 10ο εδάφιο ο Κύριος μας λέει ποια ήταν η δύναμη του αλωτρίου στρατεύματος. 135.000. Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται πολύς ένας λαός 32.000 όταν πρόκειται να τα βάλει με ένα στρατό 135.000. Αλλιώς τα βλέπει τα πράγματα ο Θεός και αλλιώς τα βλέπουμε εμείς. Καλόν είναι να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως μας τα λέει ότι είναι ο Θεός και θα πάμε πολύ καλά. Πολύς λοιπόν είναι ο λαός ο μετασού ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτας εις την χείραν αυτού. Πολλές ανθρώπινες δυνάμεις ισορρεύτηκαν και αυτό, λέγει ο Θεός, δε με αναπαύει καθόλου. Τι του λέει ο Θεός? Ό,τι λέει και σε σένα σήμερα. Δεν θέλω να στηρίζεσαι στο πλήθος αυτών που σε ακολουθούν ή συμφωνούν μαζί σου. Θέλω να στηρίζεσαι σε μένα, γιατί εγώ αποκλείεται να σε εκθέσω και αποκλείεται να αλλάξω γνώμη. Αυτοί που σήμερα είναι μαζί σου, αύριο μπορεί να μην είναι. Αυτοί που σήμερα λένε ναι, αύριο μπορεί να σου πούνε ότι εμείς δεν σου είπαμε ποτέ ναι. Ή εν πάση περιπτώσει αυτοί που σήμερα λένε ναι και στο εννοούν, αύριο μπορεί να πούν όχι, γιατί άλλαξαν γνώμη. Ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει γνώμη. Ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να στα αλλάξει. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να στηρίζεσαι σε πλήθος ανθρώπων, σε ανθρώπινες συμμαχίες ή σε ανθρώπινες συμφωνίες. Θέλω να στηρίζεσαι μόνον σε εμένα και εγώ θα σε βγάλω ασπροπρόσωπο, λέγει Κύριος. Μπορούμε να πούμε αμήν? Μπορείς να πεις αμήν, Κύριε, σε σένα. Μόνο βοήθαμε να βλέπω σε σένα, να μην βλέπω δεξιά και αριστερά. Είμαι άνθρωπος και έχω ανάγκη κάπου να δω. Κάμε σε παρακαλώ, βοήθησέ με να βλέπω μόνον σε σένα. Πολύς λοιπόν είναι ο λαός ο μετασού ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτας στην χείραν σου. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγον η χείρ μου με έσωσε. Φοβάμαι ότι ο λαός θα πει ότι τα κατάφερα εξαιτίας της ικανότητάς μου. Και τι κάνει ο Θεός με αυτήν την κατευθυνόμενη από αυτόν φιλόρροη? Τι κάνει, τι επιτυγχάνει ο Θεός όταν αφαιρεί τα ανθρώπινα στηρίγματα εις τα οποία τόσο ελπίσαμε? Μας διαφυλάτει από την αυτοπεποίθηση, από την αυτοεξύψωση και κυρίως από τον μεγάλο κίνδυνο να κάνουμε στήριγμά μας ανθρώπινο ή ανθρώπινους βραχίονες. Γιατί ο άνθρωπος που κάνει στήριγμά του ανθρώπινον ή ανθρώπινους βραχίονες, τότε λέγει η Γραφή ότι είναι επικατάρατος. Θα έρθει το αγαθόν, θα του δοθεί η λύση και η απάντηση, αλλά δεν θέλει δι' αυτό, δεν θα το αναγνωρίσει, γιατί ο νους του είναι στραμμένος στα πρόσωπα και όχι σε εκείνον που τον έπλασε και του υπόσχεται. Ο Θεός θέλει να είσαι στηριγμένος σε Αυτόν. Θα σε ευλογήσει πολύ. Δεν έχεις ανάγκη αυτούς, αυτόν ή αυτή που νομίζεις ότι χρειάζεσαι. Ανάγκη έχεις τον Κύριο να μιλήσει και στο τέλος να ενεργήσει. Και θα ενεργήσει. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Τώρα λοιπόν κήρυξον εις επίκον του λαού. Και εδώ τώρα, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε κάτι πάρα μα πάρα πολύ παράδοξο. Κήρυξον, του λέγει, εις επίκον του λαού. Και θα δούμε παρακάτω ότι στην ουσία τι θα του πει. Κάνε ένα κήρυγμα
το οποίο θα δώσει αφορμή και ευκαιρία αρκετοί να φύγουν. Είναι πολύ μεγάλη τραγωδία για έναν κήρυκα να υποχρεούται και μάλιστα από τον Θεό να κάνει ένα κήρυγμα το οποίο θα δώσει την ευκαιρία ή την αφορμή σε κάποιους να φύγουν. Γιατί συνήθως το κήρυγμα των κηρύκων έχει ένα στόχο. Όχι κάποιοι να φύγουν, αλλά πολλοί να έρθουν. Και εδώ τώρα του λέει αυτό το παράδοξο. Κάνε ένα κήρυγμα που θα δίνει την αφορμή και την ευκαιρία σε κάποιους να φύγουν. Αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα έλεγα, μα Κύριε, θα δημιουργηθεί αρνητικό κλίμα. Και με την φιλορροή που θα ακολουθήσει, όλοι θα πούν ότι ο Θεός έπαψε να είναι μαζί μας. Έτσι θα του έλεγα εγώ. Αλλά εγώ δεν είμαι ο Γεδεών. Ο Γεδεών δεν του λέει τίποτα, αλλά κάνει ακριβώς αυτό που του λέει. Γιατί? Γιατί εμπιστεύεται τη φωνή του, επειδή ήρθε σε επαφή με το λόγο του. Αδέρφια, δεν ξέρω τι περνάμε ο καθένας μας, δεν ξέρω τι περνάς. Εγώ ξέρω ότι αυτό που σου χρειάζεται είναι η επαφή με το λόγο. Εάν έρθεις σε επαφή με το λόγο δια του Πνεύματος του Αγίου, τότε θα σου φύγουν όλες οι βεβαιότητες που σε οδηγούν σε λάθη και θα έρθουν οι άλλες βεβαιότητες που θα σε οδηγήσουν σε έκβαση. Δια Πνεύματος Αγίου, επαφή φέρνει σε συνάντηση με το λόγο. Η συνάντηση με το λόγο βάζει τα πράγματα στη θέση τους και τότε αρχίζει να ενεργεί ο Θεός. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινες επινοήσεις λόγω αδυναμίας που οδηγούν σε λάθη. Όταν όμως ο άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου έρθει σε συνάντηση με το λόγο, τότε όλα μέσα μας φτιάχνουν το τοπίο, γαλινεύει και τότε ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, γιατί τότε είναι που νιώθουμε τη φωνή του Θεού να μιλάει πεντακάθαρα μέσα μας. Και πες τους λοιπόν ότι όποιος είναι δηλός και φοβούμενος, ας στρέψει και ας πέφσει από του όρους Γαλάδ. Το μήνυμα, το κήρυγμα που θα κάνεις του λέει είναι συγκεκριμένο. Όσοι δεν είστε αποφασισμένοι για όλα, είστε ελεύθεροι να φύγετε. Βαρύς ο λόγος, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Όσοι δεν είστε αποφασισμένοι για όλα, είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό που τους λέει. Και έστρεψαν εκ του λαού 22.000. Τρομακτική φιλορροή, στο αντίκρισμα της οποίας προξενείται το λιγότερο κατάθλιψη. Γιατί δημιουργείται η αίσθηση εκ πρώτης όψεως ότι κάτι τρέχει και φεύγουν όλοι αυτοί, ότι ο Θεός δεν ευαρεστείται. Από τους 32.000 φύγανε 20.000 μέσα σε λίγες στιγμές και έμειναν 10.000. Το πράγμα φαίνεται να ξεκαθαρίζει, αλλά όχι εντελώς, έπεται και συνέχεια. Και αυτή η συνέχεια είναι και αυτή πολύ επώδυνη στη θέα της. Γιατί από τους 32.000 να σου φύγουν οι 20 και μετά να σου ξαναφύγουν και άλλοι, λες τώρα τι γίνεται εδώ. Μόνον όποιος έχει επαφή με το Πνεύμα το Άγιον και έχει έρθει σε συνάντηση με το Λόγο μπορεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να έχει τη βεβαιότητα ότι ο Θεός πρόκειται να κάνει μεγάλες ανατροπές και μεγάλες ευλογίες. Αλλά εδώ είναι το μέγα ζητούμενο. Παίρνει το βλέμμα του από τα πρόσωπα, παίρνει το βλέμμα του και από τη σοφία του και αφήνεται στην πλήρωση, στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, σε αυτό που του λέει ο Θεός. Ό,τι λέει ο Θεός θα γίνει, αδέρφια, το πιστεύουμε αυτό. Ό,τι λέει ο Θεός. Το θέμα είναι να έρθουμε σε επαφή με τη φωνή και το Λόγο του Θεού. Και ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με το Λόγο του Θεού πρώτον,
όταν ψάχνετε και λέει τι τρέχει και δεν είσαι μαζί μας, γιατί δεν ενεργείς όπως το παρελθόν. Δεύτερον, εγώ Κύριε δεν είμαι άξιος, είμαι ανεπαρκής. Τρίτον, σύγκρουση με το χθες και με το τώρα, πετάω τα είδωλα. Τέταρτον, Κύριε βεβαίωσέ με ότι είσαι μαζί μου με τον όποιο τρόπο εσύ νομίζεις. Μία δίψα για τη φωνή του Θεού και για να είναι ο Θεός μαζί μου. Αυτό χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ικανότητα, επιθυμία και διάθεση χρειάζεται. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο Θεός. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Μη φοβάσαι. Όλα θα πάνε καλά. Εάν έρθεις σε επαφή με το Λόγο Διαπνεύματος Αγίου, ο Λόγος θα σε στηρίξει και όλα θα πάνε καλά. Και στο σπίτι σου θα πάνε καλά και με τους γονείς σου θα πάνε καλά. Όλα μα όλα θα πάνε καλά. Και είπε ο Κύριος προς τον Γεδεών. Πάλι του ξαναμιλά. Γιατί? Διότι ο Θεός βλέπει άνθρωπο να υπακούει σε αυτό που του λέει. Και όταν δει άνθρωπο να κάνει αυτό που του λέει, τότε πάει και του ξαναμιλάει και του δίνει περαιτέρω διευκρινήσεις. Δεν είναι ότι θα σου μιλήσει μια φορά και τέλειωσε οι δύο. Κάθε φορά που σου μιλάει και εσύ κάνεις, μετά θα έρχεται να σου ξαναμιλήσει για να σου δώσει περισσότερες διευκρινήσεις σε σχέση με αυτό που σου ανέθεσε να κάνεις. Είπε λοιπόν ο Κύριος προς τον Γεδεών. Μάλλον, ναι, πιο κάτω λέει, καταβίβασον αυτούς εις το είδωρ. Και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς εις σε. Εάν κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός, θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Όταν υπάρχει θολούρα, τότε δεν υπάρχει καθαρό μυαλό, δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Όταν όμως ξεκαθαρίσει η κατάσταση και η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει όταν κάνεις αυτό που θα σου πει ο Θεός, τότε από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη ανατροπή. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση όμως. Και περί όποιου σου πω, αυτός θα έρθει μετά σου, αυτός θα έρθει μετά σου. Και περί ούτινος σου είπω, ούτως δεν θέλει ελθεί μετά σου, ούτως δεν θέλει ελθεί. Με λίγα λόγια, εάν κάνεις αυτό που σου λέω, και να το πω καλύτερα, εάν συνεχίσεις να κάνεις αυτό που σου λέω, τότε εγώ θα σου δείχνω ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Γιατί κατά την διάρκεια της μάχης, πρέπει να ξέρεις τι σου γίνεται. Πρέπει να ξέρεις ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν, για να μην εκτεθείς. Πρέπει να ξέρεις ποιον και ποιους να εμπιστεύεσαι ή να μην εμπιστεύεσαι. Ποιον ή από ποιους μπορείς κάτι να περιμένεις και από ποιους όχι. Αυτά θα στα δείξει ο Θεός όταν τους καταβιβάσεις στο είδωρ. Κάθε φορά, αδέρφια, που κατεβαίνουμε εμείς στο είδωρ για να ξεδιψάσουμε και για να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, όλα ξεκαθαρίζουν. Τα πάντα τα βάζει ο Θεός στη θέση τους και εκεί πλέον εμείς δεν πελαγώνουμε. Είναι να κατεβούμε εις το είδωρ. Και το μήνυμα είναι καταβίβασον αυτούς εις το είδωρ. Καταβίβασε τον εαυτόν σου και τη γυναίκα σου. Τα παιδιά σου, την οικογένειά σου εις το είδωρ. Εκεί όλα θα τακτοποιηθούν. Θα τα βάλει ο Θεός στη θέση, θα σου δώσει ξεκάθαρη εικόνα. Και κατεβίβασε τον λαόν στο είδωρ, όπως του το είπε ο Θεός. Ούτε πειράματα κάνει, ούτε αυτενεργεί, ό,τι του λέει ο Θεός το κάνει. Γι' αυτό το λόγο και ο Θεός τι κάνει, του ξαναμιλάει. Και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, πας ως της λάψη με την γλώσσα αυτού από του ύδατος, καθώς λάπτει ο σκύλος, τούτον θέλει στήσει χωριστά. Με αυτούς θα εργαστείς. Γιατί αυτοί είναι σε διαρκή εγρήγορση και δεν χαλαρώνουν στιγμή. Με αυτούς θα συνεργαστείς τη δύσκολη ώρα. Δηλαδή με ποιους? Με αυτούς που είναι διαρκώς στην πρίζα. Αυτοί που είναι διαρκώς στην πρίζα έχουν κοινωνία με το Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό είναι διαρκώς στην πρίζα. Με όσους λοιπόν είναι διαρκώς στην πρίζα, με αυτούς θα συνεργάζεσαι. Όλους θα τους αγαπάς, όλους θα τους νοιάζεσαι, όλους θα τους βοηθάς, αλλά θα συνεργάζεσαι και θα υπολογίζεις μόνον σε αυτούς. Στους ετοιμοπόλεμους, στους άγρυπνους, σε αυτούς που δεν χαλαρώνουν ποτέ. Και πας ως τις κάμψη τα γόνατα αυτού για να πει αυτούς στην άλλη πλευρά, στην άκρη. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάμπτουν τα γόνατα αυτών διαναπίουν?
είναι αυτοί οι οποίοι στα δύσκολα χάνουν την ψυχραιμία τους, κλονίζονται, γονατίζουν και συμβιβάζονται. Θα τους φροντίζεις, θα τους νοιάζεσαι, αλλά δεν θα υπολογίζεις σε αυτούς. Αν υπολογίζεις σε αυτούς, θα απογοητευτείς, θα κλονιστείς και θα συμβιβαστείς κι εσύ. Κρίμα είναι. Θα χάσεις την πίστη σου σε μένα. Όχι. Σου δείχνω εγώ τώρα που κατέβηκες στο ίδωρ και ξεδίψασες και πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιον, πού θα στηρίζεσαι, πού θα βλέπεις και ποιους σου προσφέρω για να συνεννοείσαι. Αυτό πρέπει να το ζητάς στη ζωή σου. Είτε είσαι πατέρας, είτε είσαι μητέρα, είτε είσαι εργαζόμενος, ό,τι κι αν είσαι. Ο Θεός θέλει να έχει επαφή μαζί σου σε τέτοιο επίπεδο. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Λέει μετά. Και ο αριθμός των λαπτόντων με την χείραν αυτών προς το στόμα αυτό ήτο 300 άνδρες. Απελπιστικό το νούμερο. 300 άνδρες. Ενώ ήμασταν 32.000 άνδρες. Για να πολεμήσουμε 135.000, αυτό είναι σκέτη τρέλα. Και η απάντηση είναι, δεν είναι καθόλου τρέλα. Είναι η επανεπιβεβαίωση ενός διαχρονικού πνευματικού κανόνα που στηρίζεται σε ένα εδάφιο. Η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Όταν είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Ο Θεός δεν εργάζεται με ανθρώπινα αναστήματα, με ανθρώπινες δυνάμεις ή με ανθρώπινα πλήθη. Είναι πολλοί αυτοί για να συνεργαστώ μαζί σου. Είναι πολλοί αυτοί για να σου δώσω την νίκη. Ο Θεός δεν εργάζεται με πολλούς. Ο Θεός εργάζεται με λίγους. Και ήρθε σήμερα και εσύ και εγώ να του πούμε, Κύριε, θέλουμε να είμαστε με τους λίγους, αλλά που είναι δικοί σου. Αδέρφια, ο Θεός δεν εργάζεται με πολλούς. Το έργο του Θεού δεν γίνεται με πολλούς. Με λίγους γίνεται. Με λίγους αποφασισμένους για όλα. Με λίγους. Με αυτούς τους λίγους οι οποίοι δεν ξεκουράζονται. Ξεκουράζονται στην παρουσία του Θεού. Δεν χαλαρώνουν. Ηρεμούν και ησυχάζουν στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και στις γραφές. Με αυτούς τους λίγους ο Κύριος κάνει το έργο του. Και με αυτούς τους λίγους ο Κύριος θα δοξαστεί. Ήρθε σήμερα να γίνουμε εμείς οι 300 του Γεδεών. Αλληλούια. Γιατί υπάρχουν και οι 300 του Λεωνίδα. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτοί ιτήθηκαν. Ενώ οι 300 του Γεδεών εθριάμβευσαν. Γιατί? Γιατί είχαν τον Θεό μαζί τους. Αλληλούια, Κύριε. Άπαν δε το υπόλοιπον του λαού έκαμψε τα γόνατα αυτών. Αυτοί είναι οι συμβιβασμένοι. Είναι αυτοί που προκειμένου να εκπληρώσουν κάποια άμεση και ζωτική ανάγκη τους, υποκλίνονται στις απαιτήσεις αυτής. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο με αυτούς, όχι ότι ο Θεός δεν θέλει, αλλά δεν μπορεί να συνεργαστεί. Και είπε ο Κύριος προς το Γεδεών, του ξαναμιλάει, «Δια των 300 ανδρών ή την εσέλαψαν, θέλω σώσει μας και θέλω παραδώσει τους Μαδιανίτας εις την χείραν σου». Με 300 ανθρώπους θα μας παραδώσει στην χείρα μας 135.000 άνδρες. Και η απάντηση είναι ναι. Γιατί όταν εσύ είσαι αδύνατος, τότε εγώ είμαι δυνατός. Γιατί όταν έρθεις σε επαφή με το λόγο μου, τότε εγώ είμαι που θα κάνω αυτά που εσύ ούτε καν φαντάζεσαι ότι μπορούν να γίνουν. Αδέρφια, μπορούμε να εμπιστευθούμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος είναι ψευδής. Η μόνη σταθερά που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην έκβαση και σε καλά αποτελέσματα δεν είναι κανένας, καμία και κανένα πλήθος ανθρώπων. Είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου που μας φέρνει σε συνάντηση με το Λόγο. Ο Λόγος είναι που κάνει τη διαφορά.
Κάνε αυτό που σου λέει ο Θεός και περίμενε σε αυτό και θα δεις ότι θα εκπλαγείς και θα τον δοξάζεις ημέρα και νύχτα. Τώρα είσαι στην περίοδο τη δύσκολη της υπομονής. Η έκβαση όμως είναι ετοιμασμένη. Πες δόξα στο Θεό. Έλα σε επαφή με το Λόγο. Έρχου κάθε μέρα Διαγίου Πνεύματος σε επαφή με το Λόγο. Τα έχει όλα ετοιμάσει ο Θεός. Έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα σχέδιο τέλειον. Φτάνει να είσαι από τους 300 του Γεδεών. Θέλεις να είσαι από τους 300 του Χριστού. Αυτό. Δεν είναι θέμα ικανότητος. Είναι θέμα πόθου και επιθυμίας. Κύριε, όχι ότι εγώ θέλω, ότι εσύ θέλεις. Δίδαξέ με, του ποιήν το θέλημά σου. Βοήθαμε να εμπιστεύομαι το λόγο σου. Ό,τι λέει ο λόγος, αυτό θα γίνει. Ό,τι και να γίνει, αυτό θα γίνει στο τέλος. Άπαν δε το υπήλπον του λαού, ας υπάγω συνέκαστος εις τον τόπον αυτού. Οι υπόλοιποι ας πάνε όπου νομίζουν. Μην απογοητεύεσαι και μη στεναχωριέσαι. Δεν έχει σημασία πώς είναι στο πλάι σου. Σημασία έχει είναι να είναι ο Θεός μαζί σου και να οδηγείς από το Πνεύμα Του το Άγιον. Αυτό είναι που έχει σημασία. Είτε είσαι μικρός, είτε είσαι μεγάλος, δεν έχει σημασία ποιοι είναι κοντά σου, ποιοι θέλουν ή δεν θέλουν να είναι δίπλα σου. Σημασία έχει να έχεις δίπλα σου τον Κύριο, να ακούς τη φωνή Του και να τρέφεσαι με το Λόγο Σου. Από εκεί και πέρα ο Θεός θα σε εκπλήξει, γιατί το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Αλληλούια, δόξα, δόξα στο Θεό. Μην απογοητεύεσαι, μην αποθαρρύνεσαι. Ακούμπησε στις γραφές, μπες μέσα στο νέφος των μαρτύρων, στα παραδείγματα της γραφής. Μιμήσου το παράδειγμα αυτό, όλα θα πάνε καλά, θα σε εκπλήξει ο Θεός με τη χάρη Του. Έλαβε λοιπόν ο λαός τα στροφάς εις τα σχήρας αυτών και τα σάλπιγγας αυτών. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε κάτι άλλο πολύ πολύ σημαντικό. 300 εναντίον 135.000. Προδιαγεγραμμένη ήττα. Αλλά βέβαιη η νίκη. Γιατί ο Θεός τους το υποσχέθη. Αλλά αυτοί για να οδηγηθούν στη νίκη, αν και 300, σε αντίθεση με τους 135.000, θα πρέπει να έχουν δύο χαρακτηριστικά. Λίγο πριν βγεις στη μάχη που ανθρωπίνως είναι βέβαιον ότι θα χάσεις, θα την κερδίσεις με δύο χαρακτηριστικά. Θα είσαι χορτάτος με το λόγο και θα σαλπίζεις. Θα πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, θα μιλάς ξένες γλώσσες και θα αφήνεις το Πνεύμα να σου μιλάει. Με το λόγο και με το Πνεύμα θα πορεύεσαι. Και ας είναι άνηση η μάχη. Η μάχη είναι άνηση. Αλλά η νίκη θα είναι δική σου. Γιατί τρέφεσαι με το λόγο και σαλπίζεις ένα Άγιο Πνεύματι. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι που θα κάνουν τη διαφορά και από αυτά ο Κύριος θα σου δώσει την νίκη. Και απέμπεψε άπαν τον Ισραήλ, το υπόλοιπον του Ισραήλ, έκαστον εις την σκηνήν αυτού. Το τοπίο πλέον ξεκαθάρισε και ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού βαδίζουμε. Και κράτησε τους 300 άνδρας. Εκράτησε αυτούς που του έδειξε και του ξεχώρισε ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό να μένουμε σε αυτά που μας δείχνει ο Θεός. Κράτησε λοιπόν τους 300 άνδρας από τη στιγμή που το τοπίο έχει ξεκαθαρίσει. Και ο Γεδεών ξέρει σε ποιους θα βασιστεί. Επειδή το τοπίο ξεκαθάρισε, από τη στιγμή που το τοπίο ξεκαθαρίζει, ανοίγει ο δρόμος για το μεγάλο θρίαμβο, άλλο που δεν του φαίνεται. Δεν φαίνεται ότι πρόκειται να γίνει καμία νίκη. Εδώ φαίνεται ότι πάμε σούμπιτι για ήττα. Αλλά έλα που πάμε για νίκη. Η νίκη που έρχεται δεν φαίνεται. Ήττα φαίνεται να έρχεται. Νίκη θα έρθει. Θρίαμβος. Όταν το πράγμα ξεκαθαρίσει. Και θα στο ξεκαθαρίσει ο Θεός στα γόνατα. Τρώγοντας το λόγο και σαλπίζοντας με το Πνεύμα το Άγιον, τότε ήττα φαίνεται, αλλά νίκη θα έρθει. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη διδασκαλία Του.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα παραδείγματα της Γραφής. Όσα προεγράφησαν, για τους Ισραηλίτες προεγράφησαν. Όχι. Όσα προεγράφησαν, για την διδασκαλία ημών προεγράφησαν. Η ιστορία του Γεδεών γράφτηκε για σένα. Αλληλούια. Κάθε ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης έχει γραφτεί για την εκκλησία του, δηλαδή για σένα, για να πατνάς επάνω σε αυτήν και να δικαιώνεσαι από τη χάρη του Χριστού. Και την αυτή νύχτα είπεν προς αυτόν ο Κύριος, σηκώθητη κατάβα εις το στρατόπεδο. Ξαναμιλάει ο Θεός σε ποιον? Σε αυτόν που διαρκώς υπακούει. Η υπακοή είναι η αιτία, όχι να μιλήσει, αλλά να ξαναμιλήσει ο Θεός. Και του λέει σηκώθητη, κατάβα εις το στρατόπεδο. Μετά από την υπακοή, είπαμε ξαναμιλάει ο Θεός, και αυτό το ξαναμίλημα του Θεού είναι μία βήμα προς βήμα καθοδήγηση. Κάθε τόσο πάει και τους προσθέτει κάτι. Του δίνει μία κεντρική οδηγία. Μάλιστα, δεν είναι αυτό και τελειώσαμε. Εντάξει, ξέρω προς τα που πρέπει να πάω. Ξέρω πότε πρέπει να πάω. Πάρε ακόμη ένα μήνυμα. Ξέρω πώς πρέπει να το κάνω. Πάρε ακόμη ένα μήνυμα. Δίνει την κεντρική οδηγία με μία κουβέντα, αλλά μετά ξαναμιλάει για να δώσει διευκρινήσεις. Κατάβω, του λέει, εις το στρατόπεδο. Διότι παρέδωκα αυτό εις την χείραν σου. Διότι δεν στηρίζεσαι στα πλήθη, αλλά στο λόγο μου. Δεν στηρίζεσαι σε ανθρώπους, αλλά στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ψάχνεις να βρεις ανθρώπινες συνεμαχίες για να νιώσεις καλύτερα. Επιδιώκεις την δική μου συνεργασία μαζί σου. Αυτό είναι το αίτιον για το οποίο ο Θεός μιλάει και ξαναμιλάει και μάτα ξαναμιλάει στο Γεδεών. Αυτά όλα είναι η οδηγία του Αγίου Πνεύματος για σένα σήμερα. Και να ξέρεις ότι αυτά ακριβώς θα τα κάνει κατά αναλογία και στη δική σου τη ζωή. Γιατί ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Και γιατί ό,τι έκανε χθες το κάνει σήμερα και θα το ξανακάνει αύριο. Το θέμα είναι να βρει ανθρώπους όχι με την ικανότητα, αλλά με την διάθεση και την προθυμία του Γεδεών. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί δεν ζητάς ικανότητα. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί το μόνο που θέλεις είναι προθυμία. Θέλεις να ζήσεις αυτά που έζησε ο Γενεών. Θέλεις. Αυτό είναι όλο. Αν τώρα φοβάσαι να κατέβεις, κατάβασή και ο φουρά ο δούλος σου εις το στρατόπεδο. Ο Κύριος κατανοεί τους ανθρώπινους φόβους και ανασφάλειες. Ξέρει ότι ο Γεδεών ακούει μεν τη φωνή του Θεού, αλλά το 300 με το 135.000 δύσκολα χωνεύεται, δύσκολα παλεύεται. Και του δίνει πάλι συμπληρωματική οδηγία, εις την οποία, δια της οποίας τον οδηγεί με τρόπο αναπάντεχο και απρόβλεπτο σε μία επιπλέον διαβεβαίωση η οποία είναι ακόμη πιο έντονη από τις προηγούμενες. Κοιτάξτε τι κάνει. Κατέβει αυτός μετά του φουρά του δούλου αυτού έως της προφυλακής του στρατοπέδου. Του κάνει πάλι αυτό που του είπε. Υποτάσσεται, υπακούει σε αυτό που άκουσε. Δεν κάνει τίποτα δικό του. Να πάω εκεί, να πάω εκεί, ό,τι θέλεις Κύριε, ό,τι θέλεις, φτάνει να μου μιλήσεις. Έτσι πες του σήμερα Κύριε, πες μου τι θέλεις να κάνω, δείξ' το μου σε παρακαλώ, μόνο δείξ' το μου, μην κάνω κάτι δικό μου. Ο δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτι ήσαν εξυπλωμένοι, δηλαδή ως ακρίδες κάτω πλήθος. Τους βλέπεις και σου κόβονται τα πόδια. Και πάμε τώρα δύο, μέσα στο στρατόπεδο. Αφού το είπε ο Κύριος, κάτι καλό θα βγάλει. Αλληλούια. Και ό,τι ήλθεν ο Γεδεών, ιδού άνθρωπος της διηγήτω προς τον πλησίον αυτού, ενύπνιον και έλεγε ιδού ονειρεύθυν, όνειρον και ιδού ψωμίων κρίθινων κυλιόμενων του στρατοπέδου του Μαδιάμ. Ήλθε εις τα σκηνάς, εκτύπησε αυτάς, έπεσον και ανέρεψαν αυτάς. Πάθαμε μεγάλη ζημιά, λέει στο ενύπνιο ο Μαδιανίτης. Και όλα αυτά τα ακούει ο Γεδεών, γι' αυτό τον πήγε εκεί. Και απεκρίθη ο πλησίον αυτού και είπε, τούτο δεν είναι η μη ρομφαία του Γεδεών, ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραηλίτου. Ο Θεός παρέδωκε στην χείραν αυτού τον Μαδιάμ και άπαν το στρατόπεδο.
ο Θεός παίρνει το στόμα του απεριτμήτου για να μιλήσει στον δούλο του και να τον ενισχύσει. Με λίγα λόγια, ο Θεός διαβεβαιώνει τον Γεδεών όχι μόνο με το δικό του στόμα, αλλά και με το στόμα των εχθρών του, για να καταλάβει ότι η νίκη είναι προδιαγεγραμμένη, γιατί η συνταγή είναι η μόνη ενδεδειγμένη. Και ο Σίκους εν ο Γεδεών την διήγηση του ονείρου και την εξήγηση αυτού, όταν ακούει ο Γεδεών όχι μόνο από τα χείλη του Θεού, αλλά από τα χείλη του εχθρού, τι ο Θεός έχει αποφασίσει να κάνει, προσκύνησε και επέστρεψε στο στρατόπεδο του Ισραήλ. Προσκύνησε. Σου λέει, τι Θεός είναι αυτός? Να μου μιλάει με τους προφήτες, το καταλαβαίνω. Να μου μιλάει στην προσευχή μου, άιντε και αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να μου μιλάει και να με διαβεβαιώνει με το στόμα των εχθρών μου, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο? Αυτά θα κάνει ο Κύριος εάν δεν στηρίζεσαι σε αυτούς που νομίζεις ότι έχεις ανάγκη, αλλά σε εκείνον που σε καλεί να περπατήσεις επάνω στη θάλασσα. Αλληλούια. Χωρίς να βουλιάξεις, χωρίς να πνιγείς. Αλληλούια. Ας πούμε δόξα στον Κύριο. Είναι ο λόγος και η οδηγία του Θεού σήμερα για σένα που βρίσκεσαι σε απογοήτευση, επειδή νιώθεις ότι είσαι μόνος ή μόνη, ότι δεν σε καταλαβαίνουν, ότι δεν σου συμπαρίστανται. Ναι, όλα αυτά μπορεί να είναι έτσι. Αλλά υπάρχει κάποιος ο οποίος σε οδηγεί στη χάρη και στην επέμβαση. Ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου, μέσα από το Λόγο Του. Τελικά, πάει στο στρατόπεδο πίσω ο Γεδεών και τι λέει? Σηκωθείτε τώρα, ξυπνήστε, γιατί ο Κύριος παρέδωκε στην χείρα σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ. Η σιγουριά ξεχυλίζει από τα μπατζάκια του. Δεν έχει καμία αμφιβολία. Καμία αμφιβολία. Τώρα πλέον, για ακόμη μια φορά, έχει βεβαιωθεί πιο πολύ και πιο πολύ ότι ο Θεός έχει αποφασίσει να γίνει η μεγαλύτερη ανατροπή όλων των εποχών. 300 άνθρωποι να νικήσουν 135.000. Δεν έχει σημασία πόσοι είναι μαζί σου. Δεν έχει σημασία επίσης πόσοι είναι εναντίον σου. Σημασία έχει να είναι μαζί σου ο Θεός. Και θα είναι όταν ζητάς την φωνή Του και την οδηγία Του. Ο Κύριος να μας ευλογεί.